Βγήκε η κυβέρνηση και λέει για τον κατώτατο μισθό. Έχουμε αύξηση του κατώτατου μισθού. 780 ευρώ μεικτά. Δηλαδή, πόσο έχουμε κοντά μας τον κύριο Στέλιο Φωτόπουλο, οικονομολόγο και φορτεχνικό. Κύριε Φωτόπουλε, καλησπέρα σας. Καλησπέρα, κύριε Καμπούλη. Για πείτε μας, γιατί βλέπουμε ότι υπάρχει εμπεγμός της κυβέρνησης, έχουμε εμπεγμό της κυβέρνησης, δίνοντας 780 ευρώ... Εμπεγμός έχουμε, όχι εμπεγμό, είναι πληθυντικός. Σωστά τα λέτε. 780 ευρώ μεικτά. Ενώ αυτό που είχαν αφήσει να εννοηθεί τα παπαγαλάκια της κυβέρνησης στο τελευταίο διάστημα ήταν τα 800 ευρώ να παίρνει ο εργαζόμενος, και όλοι νομίζανε καθαρά, και ούτε είναι 800 ευρώ, αλλά 780 μεικτά. Δηλαδή, στην τσέπη του εργαζόμενου πόσα είναι, κύριε Φωτόπουλε? Περίπου 671 ευρώ. Πόσα? 671. Από πόσο όμως? Από 713 μεικτά, τα οποία ήταν περίπου στα 620 ευρώ καθαρά. Τίποτα. 60 ευρώ δηλαδή, καθαρά. 50 ευρώ. 50 ευρώ. 50 ευρώ, δηλαδή με ένα 50-άρικο. Συγγνώμη, με ένα 50 ευρώ σου λένε τι? Ότι ανέβηκε ο κατώτατος μισθός. 50 ευρώ, να μαζέψουμε τα δώσουμε εμείς στον Υπουργό τα 50 ευρώ. Να τα βάλουμε λίγο σε μια σειρά. Βέβαια, να βλέπω και τον κύριο Φωτόπουλο. Αρχές του μήνα, όπως πολύ σωστά είπατε, η οποία είχε δοθεί στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και σε όλους εμάς οι οποίοι είμαστε άνθρωποι της αγοράς, ότι η αύξηση θα έχει μπροστά το 8. Αν θυμάστε και σε προηγούμενη συζήτηση την οποία είχαμε, σε προηγούμενη πρόσκληση στην εκπομπή σας, είχε βγει ο κ. Χαδηδάκης τις προηγούμενες μέρες και είχε πει ότι η αύξηση από την ίδια θα φτάσει το 800. Έτσι. Είχε αφήσει λοιπόν να εννοηθεί και να διαρρεύσει ότι αυτό θα είναι γύρω στα 750-760, για να βγουν σήμερα να πανηγυρίσουν, έτσι ακριβώς όπως σας το λέω, ότι δεν ήταν στα 750, δεν πήγε στα 750, δεν πήγε στα 760, αλλά πήγε στα 780. Αυτό λοιπόν το οποίο ενδιαφέρει, αυτό το οποίο προκύπτει, είναι ότι τους ενδιαφέρει το επικοινωνιακό κομμάτι και όχι η πραγματικότητα. Να πούνε ότι τελικά εμείς κάναμε το παραπάνω, δεν δώσαμε 750 ευρώ μεικτά, δώσαμε 780, άρα τι ωραία, τι καλά. Ξεχνώντας βεβαίως τη δέσμευση ότι θα πηγαίναμε στα 800. Και όχι μόνο αυτό. Σε αυτό οι εργαζόμενοι, και οι εργαζόμενοι τι περιμένανε? Οι εργαζόμενοι περιμένανε ότι θα πάρουν 780 ευρώ στην τσέπη. Όχι ότι θα πάρουν 671. Οι εργαζόμενοι, κύριε Καμπούρη, περιμέναν να πάρουν μία αύξηση η οποία να μπορεί να υπερκαλύψει, να καλύψει, εν πάση περιπτώσει, αυτό το οποίο έχασε το εισόδημά τους, το πραγματικό τους εισόδημα από τον πληθωρισμό. Τον πληθωρισμό όμως, αυτόν τον οποίο αντιμετωπίζουν στο ράφι. Και όχι τον πληθωρισμό τον οποίο ανακοινώνει η Ελστάτ. Να μπορέσουν να αναπληρώσουν τις απώλειές τους από τις αυξήσεις στα επιτόκια. Από τις αυξήσεις στα ενίκια. Και αυτό δεν πρόκειται να συμβεί με το 9,4 το οποίο ανακοίνωσε στον κατώτατο μισθό ο κ. Χαρτιδάκη σήμερα, σε καμία περίπτωση. Μάλιστα. Βλέπουμε να μας εμπέζουν, γι' αυτό και έχουμε την οργή του κόσμου, συνεχίζεται η λαϊκή κατακραυγή. Βλέπουμε ότι έκανε αυτή την, θα έλεγα να μην την χαρακτηρίσω, ελεηνή αύξηση. Την κοροϊδία. Λες είναι και όλα οι εργαζόμενοι είναι πέτες. Δεν κάνουν πολιτική, κύριε Καμπούρη. Λες και οι πολίτες και οι εργαζόμενοι είναι πέτες. Ας πάει ο κύριος Μητσοτάκης με 50 ευρώ να πάρει αυτό το μισθό, δηλαδή τα 671 ευρώ, και να πάει να ζήσει. Που 671 ευρώ θέλει μόνο για να φάει το μεσημεριανό του, κύριος Πρωθυπουργός της χώρας. Και ο κάθε υπουργός του. Πιστεύουν ότι με τα επικοινωνιακά τρίκ θα ξεγελάσουν. Και δεν θα καταλάβει ο άνθρωπος τι έχει στην τσέπη του, δεν θα καταλάβει η νοικοκυρά τι θα ψωνίσει από το ράφι. Αυτά είναι, αν δεν ήταν τραγικά, θα ήταν αστεία πράγματα.